Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούστηκε. Εύχομαι να μην ισχύει. Εύχομαι δηλαδή είναι αυτό που συζητάγαμε οι δυο μας πριν για τον αυτελισμό του πολιτικού λόγου, για την απαξίωση των θεσμών. Πείτε τώρα, μπείτε στην ουσία τώρα και πείτε αν ήσασταν με 6 μήνες σύμβαση στο Υπουργείο Άμυνας και αφήστε τώρα τον ευτελισμό. Την είπατε και σύμβουλο του κυρίου Τζοχαντζόπουλου. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου, παρακαλώ. Σας έλεγα, κυρία Τσαπανίδου, αυτά. Πριν περάσουν ελάχιστα λεπτά, υπάρχει εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο οποίος ψεύδεται. Εγώ δεν έχω υπάρξει και είναι γνωστό αυτό το πράγμα με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις. Εγώ δεν έχω υπάρξει σύμβουλος υπουργού ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Θέλω να πω το εξής. Η αριστερά δεν ποινικοποιεί την πολιτική ζωή. Δεν θεωρεί ότι μα μέσω πείτε των μας αν ήσασταν για 6 μήνες στο Άμυνας τώρα. Είχατε σύμβαση εξάμηνη στο Υπουργείο Άμυνας, ναι ή όχι, κυρία Δούρου? Το οφείλετε απέναντι σε αυτούς τους οποίους διεκδικείτε την ψήφο τους. Μέσω των δικαστηρίων, κυρία Τσαπανίδου, δεν θεωρώ ότι γίνεται, θα οδηγηθεί η χώρα εκτός κρίσης και θα βοηθηθεί. Οι τηλεθεατές βγάζουν τα συμπεράσματά τους, κυρία Δούρου. Λοιπόν, λέω το εξής. Δεν υπήρξα ποτέ. Το ξαναλέω για την ακρίβεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τα ακούσουν. Δεν υπήρξα ποτέ σύμβουλος υπουργού. Υπήρξα εργαζόμενη με μπλοκάκι, ήμουν από τα πρώτα θύματα του δημοσίου που έγινε πιο σκληρός εργοδότης και από τους επιχειρηματίες. Υπήρξα εργαζόμενη με μπλοκάκι στο ΤΕΒΕ του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, όπως υπήρξαν άνθρωποι όπως ο υπουργός ο κύριος Αρβανιτόπουλος, όπως ο κύριος Βαλινάκης συνεργάτης, όπως ο κύριος Νικόλας Βουλέλης, ο Μανώλης την εποχή της επιπίου υπουργού να μας πείτε. Επιπίου υπουργού να μας πείτε, κυρία Δούρου. Επί του ίδιου υπουργού που ήταν όλοι αυτοί που γιατί δεν λέτε το όνομα, κυρία Δούρου? Γιατί δεν ονοματίζω ούτε εσάς, επειδή δεν σας αναγνωρίζω. Καλά τώρα, εντάξει. Εμάς μας αναγνωρίζουν οι ψηφοφόροι μας, κυρία Δούρου. Δεν έχουμε ανάγκη να μας αναγνωρίσετε εσείς. Αλλά να μας πείτε ποιος ήταν υπουργός όταν ήσασταν με αυτό το μπλοκάκι για 6 μήνες στο Υπουργείο Άμυνας και καταγγέλλετε τώρα τους εξοπλισμούς. Δεν μας λέτε ποιος ήταν υπουργός. Ο συνεργάτης σας, ο οποίος κουφάθηκε από τα ΜΑΤ που ο κύριος εκεί που φωνάζει. Είναι μέλος της κυβέρνησης που τους έδωσε εντολή για να τον χτυπήσουν. Ήμασταν όλοι και εργαζόμασταν στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων. Κάθε εργαζόμενος στα Υπουργεία, κάθε στρατιωτικός που τιμάει το εθνόσημο και υπηρέτησε την περίοδο υπουργών που τώρα βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα, δεν είναι φαύλος. Αλλιώς τότε πρέπει να καταδικαστούν. Παρακολουθήματα του Πασόκ. Το καταγγέλλεται τώρα το Πασόκ, αλλά στην αυλή του παρεπιδημούσατε στην αυλή του. Με ποια κριτήρια προσληφθήκατε, δεν μας το λέτε όμως. Με ποια κριτήρια προσληφθήκατε, δεν μας το λέτε. Εμείς γιατί δεν πήγαμε εκεί. Οι δεξί γιατί δεν πηγαίναν τότε. Όσο για τον κύριο που αυτή τη στιγμή κρίνεται. Κρίνοντες κρίνονται. Με συγχωρείτε, κυρία Δούρου, ολοκληρώστε για να το κλείσουμε το θέμα. Είναι στο Ινστιτούτο Αμυντικών. Κύριε Τινόπουλε, να ακούσουμε την κυρία Δούρου και να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, βάλτε μια τελεία. Για τον κύριο εφημισμός είναι αυτό. Που αυτή τη στιγμή ψεύδεται ενώπιον τώρα, κυρία Δούρου, και εσείς μην το πάντα πειράζουμε. Δεν πειράζει, δείχνει τον εκλεγμισμό της. Ή θα ζητήσει συγγνώμη, ή θα ζητήσει συγγνώμη. Εγώ σας θεωρώ πάντως μια κυρία της αριστεράς, γνήσια εκπρόσωπο της κυρία της αριστεράς του Χαβιαριού. Σας το αναγνωρίζω αυτό. Για αυτά που λέει. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό σας. Κύριε Δινόπουλε. Δεν εκνευρίζομαι. Μιλάω λίγο πιο δυνατά. Το προδίδει η φωνή σας. Κύριε Δινόπουλε. Γιατί ποτέ δεν μάθατε να σιωπάτε. Ανερυθρίας. Ή θα ζητήσετε συγγνώμη και θα πείτε ότι με παραπληροφόρησαν, ότι είμαι σε αυτή την ηλικία τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν ήξερα ότι. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι, κυρία Δούρου. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι. Έξι χρόνια βουλευτή είμαι. Έχοντας δουλέψει 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, όταν εσείς παρεπιδημούσατε ως κρατικοδίαιτη στην αυλή του Άκη Τσοχαντζόπουλου και στο Υπουργείο Άμυνας. Εγώ έτρεχα στους πολέμους τότε και έβγαζα το ψωμί μου στον ιδιωτικό τομέα, όπως πολύ καλά ξέρει η κυρία Τσαπανίδου. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου. Εγώ σας έλεγα, κυρία Δούρου, καλύτερα κλείστε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Θα παρακαλούσα πολύ και τους δύο. Να ρίξουμε λίγο τους τόνους, να απευθύνεστε με χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας τον άλλον, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπει την εκπομπή η μάνα μου. Μπορεί την εκπομπή να την βλέπει ο αδερφός μου. Είναι σωστό ότι... Σίγουρα πάντως τη βλέπουν οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Αττικής, κυρία Δούρου. Εκτός από τη μαμά σας και τον αδερφό σας, την βλέπουν και οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ντινόπουλε, παρακαλώ, κύριε Ντινόπουλε. Ποτέ δεν έγινα.
γενιά μου που ανήκω στην αριστερά, στο συνασπισμό και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ επαγγελματικό στέλεχο. Ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα, έχω πολλά περισσότερα χρόνια από άλλου στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα και δούλεψα με τέβε και μπλοκάκι σε έναν θεσμό του κράτου. Ή θα βάλετε όλου του εργαζόμενου στη φυλακή, ή θα ζητήσετε συγγνώμη, ή αλλιώ τα υπόλοιπα μέσα εντό 24 ώρου. Αλλά με αυτού του πολιτικού. Καλά, μα απειλείτε, δεν σα κατάλαβα, κυρία Δούρου. Αν θέλετε την απάντησή μου, ασφαλώ και δεν σα ζητάω συγγνώμη. Και επαναλαμβάνω ότι επί 6 μήνε και επί Υπουργεία Άκυρο Χατζόπουλου υπηρετούσατε στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα ω κρατικό δίαιτη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία. Σα εύχομαι υπομονή για το υπόλοιπο τη εκπομπή με το συγκεκριμένο. Πάντω η πρόσκλησή μου ισχύει να πάμε μια βόλτα μαζί στα απορριμματοφόρα να δείτε τα μνημονιακά και αντιμνημονιακά σκουπίδια. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις.